Λοιπόν, Κώστας Γρίμπυλας, τα λέει όλα για μένα. Αχ, δεν το πιστεύω. Προσπαθώ, Ζήνα. Τι σου κάνει. Έλα, μωρέ. Όλο εκπλήξεις μου είσαι. Ορίστε. Όλο εκπλήξεις μου είσαι εσύ. Δεν μπορώ να σε κρατήσω από πουθενά. Θα σου πω κάτι, κανονικά κοιμούνται 7-7,5 ώρα. Πού κοιμηθείς σήμερα και γίνεται ένας πανικό. Και λέω, όχι. Μάλλον ήταν. Ναι, ο Εμμανουήλ είναι αυτό. Η Στεφανία. Ναι, περίμενε να δείξουμε. Συγγνώμη, θα σας φέρω το τηλεοπτικό χρόνο. Αλλά ήθελα να τα δείτε. Καλά, δεν το. Τι έκπληξη ήταν αυτή πάλι. Πες γεια σου, Εμμανουήλ. Στεφανία, πες γεια. Γεια. Η προηγούμενη εικόνα που θυμάμαι, Κώστα, ήταν που μας έδειχνε στα ζυπουνάκια. Και τα ζυπουνάκια μαγικά γίνανε αυτό. Παιδάκια. Τα παιδάκια. Έτσι. Και ένα χρόνο μετά, πόσους μήνες μετά, τα έχουμε στα χέρια. Ρώτησα πότε είχες βγει. 25 Νοεμβρίου, λοιπόν. Είχες ανακοινώσει μέσα αυτήν εδώ την εκπομπή ότι περιμένεις τα διδυμάκια. Δεν με ακούω τίποτα. Ζήνα, συγγνώμη, δεν με ακούω τίποτα. Νομίζω η εικόνα είναι καλύτερη από το να μιλάω εγώ. Κοίτα τι γίνεται. Τι ωραίο. Ο Εμμανουήλ έχει τρελαθεί εδώ. Η Εμμανουέλα. Ο Εμμανουήλ. Κώστα, πόσο έχει αλλάξει η ζωή σου ένα χρόνο μετά. Πόσο, κάτω από εκεί. Συγγνώμη. Πόσο έχει αλλάξει η ζωή σου ένα χρόνο μετά. Ορίστε. Πόσο έχει αλλάξει η ζωή σου ένα χρόνο μετά. Το ότι τρώω σαν ακατάπαυστα, δεν θα πω τη λέξη. Γιατί, ξέρεις, η κατάθλιψη υπάρχει, δεν έχει φύγει, τη ξεχνάμε για τώρα, αλλά αυτό σε κάνει να τρως, να θέλεις, ξέρεις, το comfort food, να τρως συνέχεια και να πίνεις λίγο, να τρως μια σοκολάτα. Αλλά το ότι δεν βάζω κιλά και χάνω, με τα μικρά τρέχουμε 24 ώρες το 24ωρο, σημαίνει πολλά. Αλλά ξανέρχεται το χαμόγελο. Υπάρχει ο πόνος, δεν το συζητώ, αλλά όπως λέω, τα μικρά κρατάνε το σταυρό. Μας βοηθάνε και προχωράμε. Τι ωραία εικόνα. Ναι, έχει αλλάξει ζωή. Έχει αλλάξει η ζωή μας στο καλύτερο. Να τα αφήσω να φύγουν γιατί δεν θα μας αφήσουν. Ναι, δεν περιγράφονται τα συναισθήματα έχοντας τώρα τα μικρά, όπως δεν και περιγράφονται και τα συναισθήματα πόνου. Δηλαδή, ό,τι και να πεις τώρα για αυτά τα μωρά, είναι λίγο. Αυτό το συνέστημα του πόνου, γιατί υπάρχει ακόμη, Κώστα? Γιατί, Ζήνα, είσαι μάνα και μόνο να φανταστείς ότι μπορεί κάποια στιγμή το εύχομαι. Ναι. Καταλαβαίνω πώς το λες, ρίμι του λόγου, ναι. Δηλαδή, το ότι είχαν τα δύο μικρά, δεν σημαίνει ότι αντικαθιστούν η Κωνσταντίνα. Ότι φεύγει ο πόνος και τώρα είμαστε ευτυχισμένοι. Ναι, με ρωτάγανε πώς ήταν τα Χριστούγεννα σου φέτος. Λέω τα καλύτερα τα τελευταία 3 χρόνια. Όμως δεν ήταν τέλεια. Η Κωνσταντίνα πάντα θα λείπει. Φυσικά έχουμε τα μικρά, δοξάζω τον Θεό κάθε μέρα για την, ξέρεις, την ευλογία και ότι τα έχουμε, ότι θα ήταν χειρότερα αν δεν τα είχαμε. Αλλά δεν μπορεί να το ξεπεράσεις τον πόνο. Δεν μπορεί να ξαφνικά να πεις ότι ο Εμμανουήλ είναι Κωνσταντίνα ή η Στεφανία είναι Κωνσταντίνα ή έχουμε αυτά τα παιδιά και τελείωσε. Σε γνωστούς ή στο κημητήριο που μου λένε, εντάξει, το έχεις δύο παιδιά. Γίνομαι λίγο απότομος και λέω, εντάξει, έχεις δύο παιδιά ή τρία, διάλεξε ένα, αποχαιρέτησέ το και μετά θα είσαι εντάξει, θα είσαι και άλλα παιδιά. Είναι σκληρό αυτό που λέω, αλλά για να καταλάβεις τα συναισθήματά μου έτσι είναι. Δεν μπορεί να ξεχάσεις. Τα γενέθλια της Κωνσταντίνας ήταν πριν από 3 μέρες, ήταν στις 4, ήταν στις 5 Γενάρη. Το διάβασα. Φέτος για πρώτη χρονιά, επειδή είχαμε και τα μικρά, μας βοήθησε με την Πόπη να γιορτάσουμε εντός εισαγωγικών τα γενέθλιά της, να θυμηθούμε τις ωραίες στιγμές που μας έδωσε και μας χάρισε η Κωνσταντίνα. Οπότε δεν είναι μόνο η πίκρα τώρα, όταν θυμόμαστε την Κωνσταντίνα,
είναι και οι ευχάριστες, αυτές οι 9 μήνες, οι ευχάριστες στιγμές που ζήσα μαζί της και αυτό οφείλεται στα μικρά. Αυτό οφείλεται στον Εμμανουήλ, στη Στεφανία, που δεν μας αφήνουν να σαπίσουν στο καναπέ και που βλέπουν πια και την αισιόδοξη παιδιά. Συγγνώμη, αυτή είναι η Στεφανία, έχει τις ενικαρέκλες εδώ μέσα. Κάνει μετακόμιση. Ναι. Οπότε είναι, θεωρώ ότι ο πόνος δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Έτσι νομίζω. Αυτό μπορώ να καταθέσω σήμερα. Να σε ρωτήσω κάτι, Κώστα, γιατί όταν προανήγγειλα στην αρχή της εκπομπής και το συζήτησα εδώ και με την ψυχολόγο μας, τη Μανουσία την Κυπρέου, καμιά φορά οι άνθρωποι νιώθουμε ότι δεν έχουμε δικαίωμα στην ευτυχία. Δηλαδή, ότι κάθε φορά θα βάζουμε ένα εμπόδιο μπροστά μας για να κάνουμε την ευτυχία μας μικρότερη. Σου περνάει από το μυαλό ότι μπορεί να συμβαίνει? Δεν μου περνάει από το μυαλό, το κάνω. Α. Το κάνω. Άρα έχει συνείδηση. Δεν επέτρεψα στον εαυτό μου τους πρώτους μήνες να αγαπήσω τα μωρά μου. Δεν επέτρεψα στον εαυτό μου τους πρώτους 6 μήνες να φωνάξω τη Στεφανία κόρη μου. Γιατί κόρη μου φώναζα την Κωνσταντίνα. Μου πήρε 6 μήνες να πω το παιδί μου κόρη μου. Δεν επέτρεψα στον εαυτό μου. Για 6 μήνες, θα μιλήσω για μένα, θα μιλήσω για την Πόπη. Ήμουν ανάδοχος πατέρας για αυτά τα μωρά. Ακούγεται σκληρό. Ναι, αλλά είναι αληθινό για σένα. Μιλάμε, δεν με αλήθειες, έτσι δεν είναι? Μα γι' αυτό. Μα γι' αυτό και σε ρώτησα, μα γι' αυτό και τόλμησα την ερώτηση. Δεν επέτρεψα στον εαυτό μου να χαμογελάσει με τα μικρά. Δεν επέτρεψα στον εαυτό μου να τα χαρώ. Ήμουν εκεί με την Πόπη τώρα 9-10 μηνών που είναι. Είμαστε 24 ώρες το 24ωρο με τα μωρά. Δεν τα δούμε σε παππούδες, γιαγιάδες και στη δουλειά μαζί μας. Αλλά δεν τα αγάπησα. Δεν άφησα τον εαυτό μου να νιώσει αυτό που ένιωσα με τον ορφωμό της Κωνσταντίνας. Αυτό. Οπότε δεν μου πέρασε από το μυαλό, το κάνω καθημερινά αυτό το πράγμα. Μανουσία, κάτι συζητούσαμε, ναι. Συζητούσαμε κάτι πριν, Ζήνα, αλλά τώρα με αυτά που ακούω θα ήθελα να πω ότι κατανοώ απόλυτα αυτό που λέτε. Κατανοώ ότι είναι ένα είδος αυτοτιμωρίας σε εσάς που δεν επιτρέπει στον εαυτό σας να ανοιχτείτε και να δώσετε αγάπη στα παιδιά, θεωρώντας ότι ίσως αυτό είναι μία προδοσία στο παιδί που έφυγε. Κάπως έτσι το κατανοώ εγώ όπως το είπατε. Αλλά θα ήθελα να πω και πραγματικά να σας πω ότι καταλαβαίνω τον πόνο πως είναι να χάνεις ή να φεύγει ένα παιδί, αλλά περιορίζεται έτσι το χώρο στα δύο νέα παιδιά, στα παιδιά σας. Αφήνετε μικρότερο χώρο για να δώσετε την